Πολύ παλιά χρόνια, επί τουρκοκρατίας, κάποιος παντρεύτηκε μια κοπέλα. Στο διάστημα αυτών των 2-3 ημερών, ήρθαν οι Τούρκοι και τον πήραν σκλάβο. Μετά από 20 χρόνια, η κοπέλα αυτή αναγκάστηκαν οι γονείς να την παντρεύσουν. Αυτός όμως, ταυτόχρονα, τον διώξαν οι Τούρκοι και επέστρεφε στην πατρίδα του, μαζί με ένα άλογο. Πήγε λοιπόν σε ένα μπέλι το οποίο ήταν δικό του και μέσα στα μπέλι ήταν και ο πατέρας, το ρασοφόρος. Ο ένας δεν γνώρισε τον άλλο. Και ρώτησε λοιπόν το παιδί στο γέροντα, «Ωρα καλή καλό ερε, πιανού είναι τα μπέλι?» Και γυρνάει ο γέροντας και του λέει, «Της ερημιάς της σκοτεινιάς του γιού μου του Γιαννάκου, που ήταν τριόμερο γαμπρός, 20 χρόνια σκλάβος. Και τώρα τη γυναίκα του θα την πάρει άλλο». Λέει ο νεαρός στο γέροντα, «Άραγε εσώ καλό ερε, φτάνω και εγώ στο γάμο?» Λέει, «Αν έχεις άλογο ταχύ, φτάνεις και εσύ στο γάμο. Τραβά το μαύρο άλογο να φτάσει για το γάμο. Δρόμο παίρνει ανηφοριά και δρόμο πίσω αφήνει. Και το Θεό παρακαλά ο γάμος να μην γίνει». Στο δρόμο του συνάντησε τον ποταμό Αβύσσου, που στεκε μόνο μια θωριά στην πόρτα της Αβύσσου. «Χάνω αυτή που αγαπώ», στον ποταμό μιλάει, και το ποτάμι στάθηκε και έπαψε να κυλάει. Σαν πέρασε τον ποταμό, άκουσε τους ψαλμούς. Μα τ' άλογο χλιμήτραγε από τους καλπασμούς. Μέσα η γυναίκα του, την ώρα που παντρευότανε, λέει στον παπά, «Πάψε παπάμ τις ψαλμουδιές, πάψε τα στέφανά σου. Για τ' άλογο που χλιμητράει είναι σαν του Γιαννάκου. Γνώρισε το άλογο του αντρός σου».